centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Βάλατε και εσείς την υπογραφή σας, κύριε Τζικαλάγια, στο ψήφισμα των κατοίκων για την επένδυση στον πρώην Δήμο Κορεστίων, στον Γαύρο. Τι είναι αυτό που σας ανησυχεί, αν υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί περισσότερο σε αυτή την υπόσταση? Ακούστε, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια συνάντηση στην Αντιπεριφέρεια με τον πρόεδρο της κοινότητας των Κορεστίων, τον κύριο Σαραμπίνα. Ναι. Για το Σάββατο που μας πέρασε παραμονή του 15 Αυγούστου, δύο ή τρεις μέρες πριν, είχα προσκληθεί με μια ηλεκτρονική διαδικασία από τον πρόεδρο της κοινότητας, λέγοντας ότι γίνεται μια λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του νέου οικισμού των Κορεστίων, με σκοπό να συζητήσουν και να αποφασίσουν τι θα γίνει για μια επένδυση, μια εγκατάσταση μιας μονάδος εκτροφής γνωφόρων ζώων που γίνεται εκεί έκτο από τον νέο οικισμό των Κορεστίων. Από την αρχή της συνάντησης και της συζήτησης εκεί, είχα εκφράσει τις επιφυλάξεις μου όσον αφορά το αν θα έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και την πλήρη ενημέρωση, γιατί απουσίαζαν ίσως οι πιο βασικοί που έπρεπε να είναι, και πρώτα έπρεπε να είναι η αντιπεριφέρεια, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης, τουλάχιστον δύο προϊσταμένων των υπηρεσιών που άπτονται το αντικειμένο της επιχείρησης, και δεύτερον και... Ναι, ίσως θα έπρεπε να είναι, έχετε δίκιο, έπρεπε να είναι εκεί για να ακούσουν και οι κάτοικοι ορισμένες ή να λυθούν απορίες των κατοίκων από τις υπηρεσίες που έδωσαν. Ακριβώς, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έγινε μισή δουλειά, και στο τέλος της συζήτησης, τον επίλογο που πήρα το λόγο, ζήτησα από τον πρόεδρο να επαναληφθεί η λαϊκή συνέλευση και οπωσδήποτε να είναι και οι επιχειρηματίες επενδυτές και πάνω απ' όλα η αντιπεριφέρεια, που είναι η αρμόδια αρχή για την αδειοδότηση. Μάλιστα. Εκεί έγινε μια σύντομη, πολύ σύντομη τοποθέτηση από τον πρόεδρο, και μετά πήραμε το λόγο οι δύο βουλευτές που ήμασταν και ο Δήμαρχος, όπως και ένας-δύο κατά κάποιο τρόπο επίσημα εκπρόσωποι των κατοίκων, για να μιλήσουν. Αυτό που με έκανε εντύπωση ήταν η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, κυρίως νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, ακόμα και τα παιδιά τους ήταν εκεί στο αμφιθεατράκι που είναι δίπλα από το δρόμο, δίπλα από το παλιό δημοτικό κατάστημα. Αυτό που θα πω και σε εσάς τώρα είναι αυτό που είπα και ανοιχτά, και νομίζω επειδή υπήρχε και ηχογράφηση, όσοι έχουν ενδιαφερθεί ξέρουν τι είχα πει, ότι πρώτα και πάνω απ' όλα έχουμε τη μεγάλη έγνοια, τη μεγάλη αγωνία να γίνουν επενδύσεις στην περιοχή, να γίνουν δηλαδή κάποιες... Ναι, πρέπει να ισορροπήσουμε σε δύο βάρκες, κύριε Τζικαλάκη. Ακριβώς. Κάποιες επιχειρηματικές δράσεις οι οποίες θα δώσουν δουλειά και εισόδημα στην περιοχή. Ένα είναι αυτό. Από την άλλη μεριά... Και μάλιστα, όπως είναι οι προβλέψεις, ίσως το επόμενο διάστημα, όπως είπε χθες ο κύριος Κατσάνος στην εκπομπή μας, δούμε πολλούς Δανούς ή Ολλανδούς ή δεν ξέρω τι άλλο, που δεν μπορούν άλλο να κάνουν τις επενδύσεις τους και θα έρθουν στα μέρη μας. Δηλαδή, ίσως αυτό που βλέπουμε είναι μόνο για αυτό. Μακάρι να γίνει κάτι τέτοιο. Η συγκεκριμένη επένδυση που... οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, τυχαίνει να τους γνωρίζω, επειδή εδώ και καιρό προσπαθώ να τους βοηθήσω να αδειοδοτηθούν για να κατασκευάσουν μια ανανεώσιμη επιχείρηση παραγωγής ενέργειας, μια ΑΠΕ που θα παράγει 0,5 ΜΒ εκεί στην περιοχή της Αγίας Κυριακής, και θα χρησιμοποιεί σαν κάψιμη ύλη τα απορρίμματα, τις κοπριές δηλαδή. Τζάμια ή φουρφουριά. Όχι, θα χρησιμοποιεί τα απορρίμματα των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, όπως και των εκτροφείων γονοφόρων ζώων. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε ότι είναι ίδια. Είναι 20 με 30 χιλιόμετρα σε άλλη περιοχή. Σε άλλη ναι, περιοχή. Είναι από τη Δανία. Είναι από τη Δανία. Ακούστε, είναι δύο. Δεν μπορώ να ξέρω τα οικονομικά τους, ούτε ο οικονομικός τους σύμβολος είναι, ούτε ο τεχνικός τους. Εγώ σαν βουλευτής μιλάω. Είναι ο κύριος Κατάνος είναι, είναι Γερμανιώτης, Έλληνας από το Γέρμα. Ο δεύτερος, ο κύριος Αλεξίου, μεγάλωσε στην Δανία, είναι ο πατέρας του από τον Γέρμα και η μητέρα του είναι Δανέζα. Μεγάλωσε εκεί
Και έχει έρθει τα τελευταία χρόνια. Άρα έχουν κάποια σχέση με τη Δανία, μάλιστα, ναι. Εδώ και χρόνια δραστηριοποιούνται στη. Άρα δεν είναι μόνο η επένδυση που σκέφτονται στα κορέστια, είναι και η επένδυση αυτή τη στιγμή, για. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν ένα εκτροφείο γουνοφόρων και από ό,τι λένε ήδη με πρότυπο τρόπο, σε σημείο. Αυτό μπορεί να το ξέρουν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής για το αν έχουν προβλήματα, αν αναδύονται δυσάρεστοι ζωσμένοι εκεί, όπως ανεβαίνουν εδώ στο Δεδροχώρι. Και θέλουν να κάνουν αυτό την μονάδα που θα παράγει ενέργεια από βιοαέριο. Για αυτή τη δραστηριότητα δεν γνώριζα, πληροφορήθηκα 2-3 μέρες πριν την συνάντηση του Σαββάτου από την πρόσκληση του Προέδρου της τοπικής κοινότητας των Κορεστίων, τον κύριο Τρίφωνα Σαραμπίνα. Λέω λοιπόν ότι αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει και μονάδα για βιοαέριο του κυρίου Σπυρόπουλου, αν δεν κάνω λάθος επίσης. Δεν το γνωρίζω. Θέλω να πω λοιπόν ότι επισκεφτήκαμε με τους εκπροσώπους των κατοίκων, οι δύο βουλευτές, εγώ και η κυρία Τελεγιορίδου, και μάλιστα στο ίδιο αυτοκίνητο μεταβήκαμε εκεί στο χώρο της επένδυσης, όπου υπάρχει πλέον από μηχανήματα σκαπτικά γίνεται διαμόρφωση του χώρου. Εκεί οι κάτοικοι μας ενημέρωσαν ότι κατά τη γνώμη τους η απόσταση από την εγκατάσταση από τον ποταμό που είναι πιο κάτω, τον Λαδοπόταμο, ο οποίος από ό,τι λένε καταλήγει στις πηγές του Ρωμιλιάς, ότι είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη απόσταση. Όπως και η απόσταση από το πλησιέστερο σπίτι του. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση αν τι ακριβώς ισχύει. Αυτό που έχω πληροφορηθεί, γιατί νομίζω χθες το πρωί επικοινώνησα πρώτη φορά με τους επιχειρηματίες πριν βγω σε έναν άλλο συνάδελφό σας, για να ξέρω την άποψή τους, με πληροφόρησαν ότι έχουν πάρει τις αδειοδοτήσεις επειδή οι προδιαγραφές τους είναι εντός των ορίων και με άνεση δηλαδή. Ναι. Θέλω να πω εγώ λοιπόν ότι και με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Εσείς πάντως βάλατε την υπογραφή σας υπέρ των κατοίκων, υπέρ του όχι των κατοίκων. Η υπογραφή κατά κάποιο τρόπο ήταν μέσα σε ένα κλίμα έτσι ενθουσιασμού των κατοίκων. Εγώ προσωπικά ζήτησα από την κυρία Τηλιγιορίδου να μην υπογράψουμε σαν βουλευτές. Εμείς είμαστε για να λύνουμε θέματα, όμως, να ενημερωνόμαστε. Υπέγραψα για να μην δημιουργηθεί κάποιο θέμα εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι προσωπικά πάντοτε πράττω αυτό που μου λέει η λογική και η συνείδηση. Ναι, όμως, που... άρα μισό λεπτάκι, γιατί όταν υπογραφεί έχει τον δικό της ρόλο, όπως καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Ήταν μια υπογραφή για να ικανοποιηθούν οι κάτοικοι και όχι επί της ουσίας λοιπόν. Ήταν μια, να θεωρηθεί η υπογραφή μου ότι έχει την έννοια ότι αν τελικώς οι κάτοικοι δεν επιθυμούν την εγκατάσταση, την επένδυση, δεν θα την επιθυμώ κι εγώ. Αλλά για να καταλήξουν σε αυτό οι κάτοικοι, θα ήθελα να μας ενημερώσουν πρώτο αντιπεριφερειάρχης και οι προϊστάμενοι των δύο υπηρεσιών, της Γεωργικής Υπηρεσίας και του Περιβάλλοντος, τι ακριβώς έχει γίνει μέχρι τώρα, τι αίτημα έχει πάει και τι έχουν εγκρίνει, και δεύτερο να μιλήσουν και οι ίδιοι επιχειρηματίες επενδυτές. Αφού λοιπόν μιλήσουν και αυτοί και διαμορφώσουν πλήρη γνώμη, ήρεμα και ψύχρεμα οι κάτοικοι, την τελική τους απόφαση αυτή θα υπερασπιστώ και αυτό σημαίνει υπογραφή μου. Μάλιστα. Για να εξηγούμαστε. Γιατί πολλές φορές έχουμε δει και κατά το παρελθόν ότι έχουμε οδηγηθεί σε αποφάσεις για τις οποίες μετά μετανιώσαμε. Παραδείγματος χάρη, τη δεκαετία του 90, όταν το Υπουργείο Δικαιοσύνης μοίραζε, να μην πω έβρεχε, φυλακές στην Ελλάδα και ήταν να έχουμε να κατασκευαστούν οι φυλακές στο νομό Καστοριάς, εμείς δεν τις δεχτήκαμε και αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια λειτουργούν στο ωφελή των Γρεβενών και έχουν ένα σημαντικό οικονομικό όφελος οι κάτοικοι του νομού Γρεβενών. Άρα αυτό στην ερώτηση που μπορούν να σας θέσουν, είστε με τους κατοίκους, είστε με την επένδυση, εσείς απαντάτε ότι αποφασίσουν οι κάτοικοι. Ναι, αφού ενημερωθούν και ξαναλέω, κάνω τα αδύνατα δυνατά από τη θέση μου για να έχουμε επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή. Μας έβαλαν ένα ζήτημα, δεν ξέρω, το έθεσαν και σε εσάς. Όχι, να ολοκληρώσω λίγο αυτό που σας λέω. Με την προϋπόθεση φυσικά τη στήριξη αυστηρά των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Και αυτοί οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν δύο πράγματα εκεί πάνω. Ένα κύριο για μένα είναι αν πράγματι υπάρχει κίνδυνος για τον ποταμό, τον Λαδοπόταμο, ο οποίος καταλήγει στις πηγές της Κορομιλιάς. Ναι. Αυτό να μας το πούν οι ειδικοί, δεν μπορώ να το πω εγώ. Και δεύτερον, η δυσοσμία. Εάν υπάρχει δυσοσμία, πολλές φορές τα όποια πλεονεκτήματα, και τα πλεονεκτήματα είναι η απασχόληση κατοίκων της περιοχής εκεί,
μπορεί να ξεπερνιούνται από τη διατάραξη της ηρεμίας των κατοίκων, αν υπάρχει μια έντονη δυσοσμία, όπως συνήθως υπάρχει στις συνήθεις εγκαταστάσεις εκτροφής κουνοφόρων ζώνων κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Επομένως το θέμα είναι στους κατοίκους. Αρκεί οι κάτοικοι να αποφασίσουν ήρεμα και ψύχρεμα τι θέλουν, αφού λάβουν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα. Τώρα, κάτι που μας είπε και ο κύριος Σαραμπίνας εδώ στην εκπομπή, κάνει εντύπωση στους κατοίκους που ενώ πρόκειται για ένα ενιαίο οικόπεδο, όπως μας είπαν, έχει χωριστεί στα τέσσερα με τέσσερα διαφορετικά εκτροφεία με συγκεκριμένο αριθμό που φαντάζομαι ζώων. Παίζει ρόλο αυτό, το έχετε δει καθόλου, δηλαδή, στις αδειοδοτήσεις και στα περιβαλλοντικά. Ο επιχειρηματίας επενδυτής με ενημέρωσε ότι πρόκειται για τέσσερις μικρές κτηνοτροφικές, γιατί κτηνοτροφικές θεωρούνται οι εγκαταστάσεις των βουνοφόρων, συνολικής δύναμης 10.000 μανών γουνοφόρων. Είναι η ίδια διαδικασία αδειοδότησης για να πάμε νομίζω, σε ένα... Κοιτάξτε, αυτό που ρώτησα τους επιχειρηματίες ήταν επειδή λεγόταν εκεί στη συνέλευση ότι θα κατασκευάσουν και σφαγείο και βυσοδεψίο, με διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, είναι καθαρά δύο εκτροφεία. Γι' αυτό σας λέω ήταν μισή δουλειά κάναμε εκεί στη συνέλευση. Ζήτησα επίμονα από τον πρόεδρο της κοινότητας, ο οποίος προείδρευε στην συνέλευση, να συγκαλέσει σύντομα μια νέα λαϊκή συνέλευση, εγώ θα είμαι πάλι εκεί, και να είναι αυτοί που είπαμε μόλις πριν. Και για να διαμορφώσουν οι κάτοικοι κυρίως πλήρη γνώση. Λοιπόν, έτσι νομίζω έχει το θέμα και έτσι πρέπει να πορευτούμε. Υπάρχει και μια και άνοιξη αυτή η συζήτηση τώρα και επειδή μελλοντικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και άλλες περιπτώσεις με επενδύσεις που θα γίνουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και με ό,τι φόβους μπορούν να εκφράζουν οι κάτοικοι. Εσείς είστε υπέρ του να καθοριστούν στην Καστοριά χωροταξικά ζώνες για τέτοιου είδους δραστηριότητες, ώστε να μην ασχολούμαστε πραγματικά και να διευκολύνουμε επενδυτές. Υπάρχει και το βιομηχανικό πάρκο στο Μανιάκι, για το οποίο πριν από ένα διάστημα, πριν από λίγους μήνες, πήραμε μια απόφαση διευκόλυνσης των επενδύσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει για κάτι να γίνεται. Γιατί πάντα θα ασχολούμαστε με περιβαλλοντικούς λόγους. Αν σπάνει η περιβαλλοντική, αν είναι στο 1/4 ή 4 κομμάτια σε ενιαίο οικόπεδο, καταλαβαίνετε. Αυτά τα συζητάμε. Γι' αυτό λέω, αν έχουμε γροθετημένη περιοχή, είναι διαφορετικά. Οικιστική κατοίκηση, βιομηχανική και δεν ξέρω τι άλλο. Έτσι έπρεπε να γίνεται, αλλά να μην χάσουμε τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας και να περιμένουμε να διαμορφώσουμε τους χώρους και μετά να κάνουμε επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή η Καστοριά, ο νομός μας αιμορραγεί πληθυσμιακά. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από το να έρθουν επιχειρηματίες να επενδύσουν στην περιοχή. Φυσικά εννοείται, χωρίς να διαταλλάξουν την οικολογική και περιβαλλοντική ισορροπία. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν θέλουμε να γίνει κάτι που θα καταστρέψει την ποιότητα ζωής, που θα καταστρέψει κυρίως τον υδροφόρο ορίζοντα. Και αν θέλετε να πω και κάτι σε αυτό, επειδή κάποιοι δυστυχώς έχουμε δημοκρατία και καλά κάνουμε και έχουμε δημοκρατία, σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποιοι κάνουν σπέκουλα, λένε ότι ο βουλευτής επανειλημμένος Τζικαλάγιας λέει ότι το νερό της Καστοριάς που πίνουμε από τη ΔΕΙΑΚ είναι καθαρό. Ναι. Το επαναλαμβάνω προς μη γνώστες, αλλά ασχέτως φλιαρούντες, ότι σαφώς και το νερό που πίνει η Καστοριά και οι περισσότεροι οικισμοί είναι υγιεινό, από τη στιγμή που οι πηγές της Κορομιλιάς είναι πολύ πολύ ψηλότερα από το επίπεδο της λίμνης, γιατί σαφώς και υπάρχει πρόβλημα και ήμουνα, αν θέλετε, πρωτοπόρος και μπροστάρης της κινητοποίησης των κατοίκων που κάνουν και στο Δεσπηλιό αμέσως, απευθείας και εμέσως προς κάποιες διαμαρτυρίες που έγιναν στο Άργο Σοριστικό για διάφορα φαινόμενα ρήπανσης που είχαμε, που σαφώς ήταν λυπηρά, γιατί από πολύ λίγη δραστηριότητα που έχουμε εκεί στην περιοχή, ας πούμε στον Γκάμπο. Και εκεί υπάρχουν περιβαλλοντολογικοί όροι, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές δεν είναι πανάκια οι περιβαλλοντολογικοί όροι. Υπάρχουν, αλλά ξέρετε, συμβαίνουν και ατυχήματα. Συμβαίνουν και πράγματα τα οποία οδηγούν σε άλλες καταστάσεις που δεν μας αρέσουν. Αυτό φοβόμαστε, κύριε Τζικαλάγια. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές αυστηρά. Παντού προδιαγραφές υπάρχουν μέχρι που να γίνει το μπαμ. Θέλουμε τις επενδύσεις, θέλουμε να έχουμε δραστηριότητες που θα απασχολήσουν τοπικό δυναμικό. Μακριά όμως από κατοικημένες περιοχές και ποτάμια. Αλλά χωρίς να ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, χωρίς να
προκαλούν δυσοσμία που είναι δυσάρεστη ειδικά στα βουνοφόρα. Αυτά πρέπει να δούμε. Μα στο χωριό τι έχει ο άλλο κύριε Τσικαλάκη? Έχει τον καθαρό του αέρα, δεν έχει τίποτα άλλο. Αν του το στερήσουμε και τον καθαρό αέρα, δεν υπάρχει κανένα λόγο να είμαι στο χωριό. Δίπλα στον Αγιαντώνη, εκεί πάνω στα Κορέστια, επικαλούνται οι κάτοικοι και δεν έχω κανένα λόγο να του αμφισβητήσω ότι όποιο περνάει από εκεί κοντά υπάρχει δυσοσμία. Είναι ένα δυσάρεστο. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που δεν υπόθηκε ότι είναι απασχολούνται 18 νομίζω κάτοικοι της περιοχής, την επιχείρηση εκεί στον Αγιαντώνη. Πρέπει να τα βάλουμε στο ζύγι. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή. Πρέπει να ισορροπήσουμε σε δύο βάρκες. Το ζύγι πρέπει να κυριαρχεί η επένδυση, φυσικά με την προϋπόθεση, γιατί οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες ισχυρίζονται, δεν μπορώ να το πω εγώ αν δεν το πούνε κι άλλοι, ότι και στο Δεδροχώρι η μονάδα που έχουν κάνει είναι πρότυπη, δηλαδή ότι καμιά άλλη στην περιοχή δεν είναι τόσο οικολογική και φιλοπεριβαλλοντική, και ότι και τέτοια και καλύτερη θα είναι αυτή η μονάδα ή αν θέλετε οι τέσσερις υπομονάδες που θα κάνουν εκεί στα Κορέστια, αν τελικά την κάνουν. Επομένως, μένει αυτά να μας πει ο Αντιπεριφερειάρχης και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών, περιβάλλοντος και γεωργικής ανάπτυξης, τι ζήτησαν οι επιχειρηματίες, τι ελέγξανε, πώς το ελέγξανε. Πάντως, και 18 να είναι οι θέσεις εργασίας και 128 προέχει πάντα η υγεία του κόσμου, έτσι. Αυτό είναι το πούμε. Και ειδικά αν αφορά και όλο το νομό Καστοριάς ή το 60-70% που πίνει νερό από την Κορομιλιά. Εννοείται. Δεν το συζητάμε. Πρέπει δεν να το συζητάμε είναι ότι προέχει, ελεγμένο που δεν έχουμε καμία επίπτωση. Προέχει αυτό, έτσι. Προέχει πάντα αυτό. Για να μην χαθούμε δηλαδή στη μετάφραση, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Είναι σίγουρο ότι θα έχει αυτό το θέμα συνέχεια. Εμείς θα δούμε τι θα βγάλει και η σημερινή συνάντηση που υπάρχει στην Αντιπεριφέρεια. Αύριο συνεχίζουμε το θέμα και περιμένουμε και τη νέα συνέλευση στον Γαύρο. Έτσι, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.